Το λοιπόν. Netflix νούμερο 5 λέμε. Γεια σας. Κατάφερα να κάτσω, να καθίσω δηλαδή, στην καρέκλα μου. Εν τούτη περίοδος που δεν ξέρουμε, έχει κρύο, έχει ζέστη, με το κοντομάνικο. Και μια ζακέτα, βγάλε τη ζακέτα, βάλε τη ζακέτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς να σας το πω τούτο μου, να σας πω τώρα. Είναι κάτι τραγικό, δεν είναι κάτι τραγικό, μεν ανησυχείτε. Αλλά το Netflix σήμερα έχει διαφορετική χρειά. Ναι. Κάμνει έναν έτσι κανονικό, voice reveal, hand reveal και cooking reveal ο σύντροφος μου. Το hand reveal, το voice reveal δεν ήξερα τι είναι, είπε μου το εγώ. Voice reveal είπε μου ότι κάποιον άτομο, κάποιον πρόσωπο, το οποίο δεν παρουσιάζεται με τη φάτσα του ολόκληρο στον καθρέφτη, στο βίντεο, αφήνει να ακουστεί η φωνή του. Λοιπόν, έχω να πω ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, είχα αποφασίσει πολύ συνειδητά, λέτε πόσο ωραία μπαίνει το κοκκινάδι. Κοκκινάδι σημαίνει κραγιό στα Κυπριακά. Αποφάσισα πολλά συνειδητά πριν 4 χρόνια, όταν μου έκαμε τη χάρη η παλιά κυβέρνηση να με χωρίσει την ημέρα των γενεθλίων μου, 4 του Μάη το 20, πάει προς κλάουν κατάσταση του κοκκινάδι, να μην βγάλω ποτέ ξανά στο κανάλι σύντροφο. Φυσικά για να εξηγούμαστε. Κοιτάζομαι. Φυσικά για να εξηγούμαστε. Την παλιά την κυβέρνηση δεν ήθελα εγώ να τη βγάλω στο κανάλι. Δεν θέλει μου μόνη της να φκένει. Έχελε μου μόνη της. Έχελε. Έκλεντζο έχελε. Θυμάστε που σας είπα στο προηγούμενο θέκλειστο είχαν τα μαχαλάχαντα. Τα είχαν αλλά τα χάλασαν. Το έκλεντζο έθελε. Έκλεντζέχελε, μια άλλη παρόμοια έκφραση, την οποία συνήθως τη λέμε για κάποιον που θέλει κάτι και εμείς του δεν το δίνουμε. Αλλά εγώ επειδή μου συνεξαρτώμενη, το δίνω. Το να βγει στο κανάλι μου. Θέλω ακόμη μια εξομολόγηση. Όταν ξεκίνησε η καραντίνα, το Μάρτιν του 20, εγώ ήδη ήμουν μέσα σε μια άβυσσο. Ήμουν σε ένα βαθύν πηγάδι και βούλιαζα, συνέχεια βούλιαζα. Τέλος πάντων, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είχα πιάσει πάτο. Και ήμουν και πολλά κιλά, έπρεπε να το πάρω είδηση που τον βαρύγδουπο χτύπημα μου πιάνει μια πασά στον πάτο του πηγαδιού. Είχα πιάσει πάτο. Όλα ξεκίνησαν από το 2016 όταν έγινε η γνωριμία με μαλλιά κυβέρνηση. Όπου σταδιακά έκλεισα το γραφείο, έγινα τηλεπερσόνα, ενώ δεν το είχα στο σκεπτικό μου, δεν το είχα σκοπό. Μετά επαρέτησα και την τηλεόραση, φταία μου όλα. Το πρόβλημα είναι του δίπλα μου, ετσιμά του δίπλα μου, εροχάλιζε δίπλα μου, είπα σας το τούτο, ότι ετσιμούμε με τις σωτοασπίδες, ναι. Ναι, έμαθα και τις σωτοασπίδες και κοιμούμουν και με τις σωτοασπίδες. Και μπορούσε το ροχαλιτό να διαπεράσει, να διατρήσει τις σωτοασπίδες. Τέλος πάντων. Εν είχα σκοπό εγώ να βγάλω στο κανάλι την παλιά κυβέρνηση, όμως μες στην καραντίνα, θυμάστε όσοι ήσασταν στο κανάλι μου παλιά, μες στην καραντίνα έκανα κάθε μέρα βίντεο και έκανα και συχνά live και κατέβαζε τα μούτρα του. Και γίνεται μια κατάσταση παθητικής επιθετικότητας. Οπότε συνειδητοποίησα τότε ότι ο μόνος τρόπος για να με αφήνει να κάνω live ήταν να το βάλω μέσα. Να το βάλω μέσα στο live των άνθρωπων. Εντάξει. Με όλα τα γνωστά γελία αποτελέσματα. Οπότε όταν μου έκαμε τη χάρη να με χωρίσει, είπα «Jamais! Jamais κοροπή!»
Ξέρετε η έκφραση «ζαμέ κοροπή» τι σημαίνει, η «ζαμέ κοροπή» που το παίρνει πλάσμα. Ποτέ ξανά, ποτέ ξανά, ποτέ ξανά, ποτέ ξανά. Για να είμαι ειλικρινής, όταν εγνώρισα τον σύντροφο μου τώρα, είπε μου ο άνθρωπος, κοίταξε, ξέρω ότι εκτίθεσαι δημοσίως στο YouTube, εγώ δεν έχω διάθεση να κάνω κάτι τέτοιο. Είπα του κι εγώ, χαίρομαι, γιατί τούτο με βρίσκει συμφωνή. Δεν έχω καμία διάθεση να κάνω κι εγώ κάτι τέτοιο. Δηλαδή, το σύντροφο μου να το βγάλω στο κανάλι. Όμως, επειδή ο σύντροφος μου, λόγω της καλής του καρδιάς και της καλής του διάθεσης και της ενσυναίσθησης του το άνθρωπος, επαρατήρησε ότι ξόδευα πολλές ώρες στο μοντάζ με όχι και τόσο καλά αποτελέσματα, προσφέρθηκε ο άνθρωπος και με βοηθάει με το μοντάζ. Με το μοντάζ. Πόσο γερόν εσύ? Έχει και εβδομάδες που ανέλαβε το μοντάζ. Γι' αυτό και έχετε καλύτερον ήχο. Να ευχαριστείτε τον άνθρωπο που έχετε καλύτερον ήχο στα βίντεο. Και επίσης έσασε μου τα μικροφωνάκια μου, τούτα τα με, έσασε μου τα. Ναι, έσασε μου τα, έμαθε μου τα να μου τα ρυθμίζει, έμαθε να φτιάχνει τον ήχο. Δεν το συζητώ ότι είναι πολύ σχολαστικός. Ο ίδιος λέει ότι είναι αυτιστικός, εγώ δεν νομίζω ότι έχει στοιχεία αυτισμού, εγώ νομίζω ότι έχει κάποια στοιχεία OCD. Γιατί στο βίντεο που θα ακολουθήσει θα ακούσετε που τον πειράζω και του λέω OCD από τα Little. Θα καταλάβετε, δεν θα σας εξηγήσω το βίντεο που ακολουθεί. Γιατί ο άνθρωπος αποφάσισε να κάνει voice reveal, δηλαδή να συμμετέχει σε κάποια Netflix και να ακούεται η φωνή του, αλλά επειδή έχω υπόψη μου τι έχει συμβεί στο παρελθόν, θέλω να κάνω τούτη την εισαγωγή σε τον το Netflix το 5, που έχει τίτλο όταν ο σύντροφος μαγειρεύει. Θα τον λέμε ο σύντροφος, εντάξει, θα πούμε το όνομα του. Ούτε θα τον κάνουμε face reveal. Η βίντεο reveal, δεν ξέρω. Voice reveal, ακούτε η φωνή του, φαίνονται τα σέρκα του στο βίντεο που ακολουθεί, αλλά τίποτε παραπάνω. Όπως και με τα κοπελούθια. Κοπελούθια σημαίνει παιδιά. Μικρά, νεαρά παιδιά. Όπως και με τα κοπελούθια. Α, έχω και εγώ λιονοσυντή. Έχω απλά μωρομάντιλα. Έχω αντιβακτηριακά μωρομάντιλα με τα οποία σκουπίζω το γραφείο μου. Είμαι διαγνωσμένη, μην ανησυχείτε. Ότι είναι ελαφρύ OCD και η θεραπεία που κάνω για την κατάθλιψη καλύπτει το. Anyhow. Anyway, όπως και να έχει. Τέσπα. Το τέσπα που το γράφουμε τέσπα και σημαίνει τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το βίντεο που ακολουθεί είναι ένα μαγειρευτικό βίντεο. Στο οποίο δεν μαγειρεύω εγώ, μαγειρεύει ο σύντροφος. Έτσι θα το λέμε, ο σύντροφος. Τον άλλον ελέγαμε τον η παλιά κυβέρνηση. Μπορούμε να τον πούμε και τούτον η νέα κυβέρνηση. Αλλά προτιμώ τη λέξη ο σύντροφος, γιατί παρόλο που είμαστε πατριαρχική οικογένεια. Μόνο ο άντρας πληνίσκει μες στον το σπίτι, μόνο ο άντρας πλένει. Έχουμε μοιραστεί τις δουλειές, αν να το πούμε και τούτο. Ναι, να το πούμε και τούτο ότι μοιραστήκαμε τις δουλειές. Εγώ έχω αναλάβει το μαγείρεμα, το πλήσιμο των πιάτων, την προετοιμασία της λίστας για τα ψώνια, το να βγάζω τα σκουπίδια και να τα βάζω στη σακούλα που είναι για να πάει στον κάδο. Αυτά έχω αναλάβει. Εγώ έχω αναλάβει το να βοηθώ τον Νικόλα στο να κάνει τον μπάνιο του, να ντυθεί και λοιπά στην υγιεινή του. Να είμαι παρούσα στον ευρύτερο χώρο και να είμαι εκεί. Να κάνουμε δηλαδή shower bonding, να κάνουμε toilet bonding. Εγώ έξω από την πόρτα εντύνος μέσα. It's our thing, το δικό μας το πράγμα. Περιπέζει μας ο σύντροφος. Ναι, περιπέζει μας γιατί πάμε έξω σε ένα εστιατόριο. Και ο Νικόλας, όπως έκαμπνα και εγώ όταν ήμουν μητσά, ακριβώς όπως έκαμπνα και εγώ όταν ήμουν μητσά, θέλει να πάει στην τουαλέτα. Και θέλει να πω και εγώ μαζί του να είμαι έξω από την πόρτα. Και να λέει τώρα να κάνετε toilet bonding εσείς οι δύο. Ναι, κάνουμε bonding της τουαλέτας. Κάνουμε όμως. Τούτο έχει σημασία. Τέλος πάντων. Ανέλαβα το μαγείρεμα, αν είπαμε, ανέλαβα να βγάλω τα σκουπίθια, τα ποσκούπιδα που λέμε στην Κύπρο τα σκουπίθια. Ο σύντροφος ανέλαβε να πετάσει τα σκουπίθια, ανέλαβε να πιένει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίζει, να φέρνει τα ψώνια. Διαφωνώ που μερικές φορές συγγυρίζει τα ψώνια γιατί δεν τα βρίσκω για που θέλω. Προσπαθώ να τον προλάβω να τα συγγυρίσω εγώ. Μεν το δεις τούτο. Αλλά να το δει αφού κάνει μοντάζ. Ανέλαβε το πλήσιμο, το ρούχο, το στέγνωμα των ρούχων, το σιδέρωμα των ρούχων,
με μεγάλη επιμέλεια. Έναν έχω να πω, σιδερώνουν ρούχα που εγώ ποτέ μου δεν σκέφτηκα να τα σιδερώσω. Undergarments κλπ. Ο καθένας με τα θέματα του. Είπαμε, ο άνθρωπος λαλεί ότι έχει αυτισμό. Δεν έχει αυτισμό. Ίσως έχει κάποια στοιχεία που μπορεί να έχουν κάποιοι άνθρωποι με Asperger, όπως έχω και εγώ. Αυτισμό δεν έχει, σίγουρα δεν είναι στο φάσμα. Έχει όμως κάποια στοιχεία OCD, αλλά όχι τόσο ώστε να έχουμε obsessive compulsive disorder, να έχουμε διάγνωση ίδιο ψυχαναγκαστικής διαταραχής, αλλά έχουμε ο καθένας τις ιδιοτροπίες του και σε τούτο τσατίζουμε. Τσατίζω σημαίνει τερκάζω. Τέλος πάντων, εγώ ανέλαβα να μαϊρεύω. Επαράσυρα των άνθρωπων, παραδέχομαι ότι τον επαράσυρα, άθελα μου όμως, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν επιβάλλω τη θέλησή μου, έστω και αφαίρεται ότι είμαι πολλά τσαούσα. Ότι είμαι πολλά αυταρχική, δεν είμαι πολλά αυταρχική. Μπορεί να έχω έντονη φωνή και να μιλώ έντονα, όμως στις στερές διαπροσωπικές μου σχέσεις είμαι μια συνεξαρτώμενη του. Και τώρα είμαι σου πολύ μπλάκα, γιατί και ο δικός μου ο σύντροφος είναι ένας συνεξαρτώμενος του. Και βρέθηκα δύο συνεξαρτώμενοι του, οι οποίοι κάνουν μαζί προσπάθεια και ως ζευγάρι, και κάνουν και μαζί θεραπεία ως ζευγάρι, ώστε να μπορέσουν να μην είναι πλέον συνεξαρτώμενοι και να μπορέσουν να είναι καλά μεταξύ του και δόξα τω Θεώ καλά τα καταφέρουμε να είναι καλά και ο ψυχολόγος μας. Εν τω μεταξύ σου πάρα πολύ μπλάκα να σας πω, έχουμε διάφορα ανέκδοτα. Πώς είναι όταν δυο συνεξαρτώμενοι κάνουν μαζί το τάδε. Πώς είναι όταν δυο συνεξαρτώμενοι μαζί κάνουν το τάδε. Έχει πάρα πολύ γέλιο, μπορείτε να φανταστείτε. Οκ. Okay. Λοιπόν, εγώ κάνω carnivore διατροφή, κρεατοφαγική διατροφή, λόγω του ότι διαγνώστηκα με την νόσο Crohn, έκαναμε και τα βίντεο με τον... με το Θάνο, τον γιατρό μας, τον Ευθυμίου. Θα κάνουμε τζάλο με το Θάνο 7 του Απρίλη να γυρίσουμε ένα άλλο βίντεο με το Θάνο. Και όταν εγνωριστήκαμε με τον σύντροφο, είπα του ότι, με τον σύντροφο μου, είπα του ότι εγώ κάνω carnivore, αλλά δεν έχω θέμα. Και όσες φορές φάμε πρωτού συγκατοικήσουμε, εγώ σερβίρα και κρέας και άλλα πράγματα, και τυριά και σαλάτες κλπ. Σιγά σιγά το πλάσμα παρασύρθηκε, οπότε κατέληξε να είναι κέτοβορ. Κέτοβορ τι σημαίνει, τρώει κάποια λαχανικά, αλλά τρώει κυρίως κρεατικά, κυρίως ζωικά προϊόντα. Οπότε κάθε μέρα να τρώμε steak. Μάλλον κάθε μέρα τρώμε steak. Για τα κοπελούθια μαϊρεύκω άλλα φαγιά. Ή μαϊρεύκει τσίνος αμαλάχη. Αλλά γιατί 4 χρόνια πρωτού γνωριστούμε που μεγάλωνε μόνο στο θαμόρα, είναι τσίνος που τους μαϊρεύκει. Και μάλιστα ήταν και πολλά τακτικός και πολλά προκομμένος. Μαϊρεύκει από τη νύχτα για την άλλη μέρα το πρωί. Εγώ τόσα χρόνια μάνα, εν εξόρτωσα καμιά φορά να με ρέψω που τη νύχτα και να τα σερβίρω την άλλη ημέρα, να με ρεύκα τα τζιν την ώρα. Τέλος πάντων, προκομμένος άνθρωπος, είπαμε έχει κάποια στοιχεία ο συντήλη, ελαφριού αυτισμού, όπως έχω και εγώ ελαφριού αυτισμού, αλλά όχι τόσο πολλά ώστε να μας πιάσουν τα κριτήρια να διαγνωστούν με άσπεργκερ. Έχω να πω ότι είναι πολύ καλό να τσατίζει το ζευγάρι, να ταιριάζει το ζευγάρι, δηλαδή να έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Έχουμε και σε τούτα, ακόμα και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Ακόμη και τα λάθη που έχουμε κάνει στο παρελθόν στη ζωή μας, 50 χρόνια επιτυχίες. Και ο ένα και ο άλλος. Ο σύντροφος είναι 51, θα γίνει 52 τέλος του Μάη, εγώ με 48 θα γίνω 49 τέσσερις του Μάη. 50 χρόνια επιτυχίες στο γραφείο μας. Ναι, λέμε το συχνά, το γραφείο μας είναι όλων επιτυχίες. Τέλος πάντων, όπως και να έχει. Εγώ δεν είμαι πολλά καλή στο να μαϊρεύω τα φαγιά της ώρας. Τέλος πάντων, δεν είμαι καλή ψήστρια. Έχω στην Κύπρο έναν air fryer, έδειξα σας το, το οποίο κάνει τέλεια δουλειά. Αλλά και το air fryer που έχω στην Κύπρο μου πιάνει 210 βαθμούς θερμοκρασία. Και ψήνει τέλεια και το χοιρινό, και το βοδινό κρέας, και το κοτόπουλο, και όλα. Το air, εγώ έρασα 3 air fryer, δαμε. Κανένα δεν με ικανοποιεί. Δεν ήβρα το ίδιο air fryer που έχω στην Κύπρο. Ήβρα το μετά που έπιασα άλλα 3, οπότε θεώρησα πως θα ήταν λίγο υπερβολή να πιάσω και 4 air fryer. Και έτσι τα στέκια, τα steak, τα στέκια τα λέμε στην Κύπρο, έψινα τα μέσα στο air fryer, μια νετρώνταν, μια νετρώνταν. Οπότε ήρθε μου μια επιφύτηση, και λέω, αφού τούτος είναι με το σεις και με το σας και τα κάνει όλα με όλες τις οδηγίες, ακολουθεί τις συνταγές κατά γράμμα, να τον κουρτίσω, να τον κουρδίσω, να τον σπρώξω, να κάνει τούτος το μαϊρέμα, το steak. Οπότε είπα του αγάπη μου, έβαλα του την ιδέα. Είπα του αγάπη μου, επειδή εσύ καταφέρνεις τα καλά, και είναι αλήθεια, επειδή εσύ είσαι πιο μεθοδικός, και άμα σου δώσουν μια συνταγή θα την κάνεις όπως σου τη δώσουν, δεν είσαι σαν εμένα που αυθαιρετώ και κάνω το όπως να είναι, να μάθεις να κάνεις τα steak. Και
Στο βίντεο που ακολουθεί, έχει το πρώτο κομμάτι, είναι η πρώτη φορά που έκαμε ένα steak, που είναι απλώς το αποτέλεσμα, και στο δεύτερο κομμάτι είναι μια φάση που έκαμε το steak πριν λίγες ημέρες. Προειδοποιώ ότι μέσα σε τούτο το βίντεο κάνω πλάκα στο σύντροφο μου. Λέω του για αστείο ότι κάνω του nagging. Μη βρεθεί καμία ή κανένας καταφτύσιμος ή καταφτύσιμη. Η λέξη καταφτύσιμος σημαίνει στα κυπριακά, δεν ξέρω αν ευκαινεί από το κάποιος ο οποίος θέλει πρέπει να το φτύσεις παντού, κάποιος ο οποίος υποβόλημα μπαίνει και βάζει καρφιά μέσα στο ζευγάρι και πει κάνεις bullying στον σύντροφο σου, δεν του μιλάς καλά γιατί θα σας σάσω, εντάξει. Είπα σας, δεν να κάνω, γαυγίζω μόνο. Λοιπόν, ναι κάνω του πλάκα και ναι κάνει μου πλάκα. Ναι κάνει voice reveal σε τον το βίντεο, κάνει και hand reveal, δηλαδή και ασέσκα του, αλλά προσέξετε. Μην μου χαλάσετε τον αυθορμητισμό μου. Μην βρεθεί κανένας καταφτύσιμος ή καταφτύσιμη να βάλει θκιάλαφα ανάμεσα στο ζευγάρι. Και είμαι πολλά καλή για λόγου σας. Εντάξει, ξέρω ότι θέλω η κάμερα, αλλά είμαι ένεδα με ο συντή για να το σάσει. Γεια! Α, και κάτι τελευταίο. Όσον έγινε το μοντάζ του κομματιού που ακολουθεί, δεν είχε παραγγείλει το Τιάννη, τώρα παραγγείλει το. Παραγγείλει το χτες, όταν τον εστρίμωξα πολλά στην γωνία. Αυτά. Επειδή ξέρετε, αυτός ο άνθρωπος δεν μαγειρεύει συχνά και τώρα έχει μαγειρεύσει για μας. Το σκίζουμε αυτό, δεν είναι. Στο μαντεμένιον, αγάπη μου. Ναι. Τώρα δουν τη συνταγή που την έμαθες. Α? Την έμαθες από το ίντερνετ. Νικόλα! Ναι, την είδα στο ίντερνετ. Δεν έχει βασικά κάτι ιδιαίτερο. Να κάνεις το πολύ ωραίο. Διορθώνω τα λάθη που έκανα πιο παλιά. Δηλαδή το να απορροφείτε ή σκέφτηκες να ανοίξεις όλοι. Ναι, δεν σκέψω. Θα βάλω την βάλω. Θα είναι. Νικόλα! Για μια ώρα. 2,5 λεπτά. Θέλει και υπομονή να το πραγματικά. Ε? Σκέφτηκες ποτέ ότι τούτη σιλικόνη είναι καμνή για καυτό λιγάνι. Δεν έχει πάει τίποτα, δεν αλλοιώθηκε. Σκεφτήκες ποτέ να βάλεις ένα μυγιατάκι να βάλεις μέσα τα δοχεία σου? Γιατί το βάλεις στο μάγκο? Μας τα λάλλεις καλά, απαγορεύεται. Θα το ούλογκο. Εσύ ο Συντή η μισή και αφήνει τα σκεύη στον μάγκο. Ο Συντή από τα λίτρα σου. Πώς νιώθεις που σου κάνω πολύ? Άλιστα, έτσι, για να μην πέφτει το βίντεο στο YouTube, δείξε με φτατσάντου. Α, για YouTube πήγαινε. Ε, κόψε το. Πώς νιώθεις που σου κάνω όλη μέρα πολύ? Ναι, εκεί. Γιατί μου κάνεις νέκι? Όλη μέρα σκουρεύει. Άλλο, αυτό άλλο το νέκι. Τι που κάνουν νέκι λένε σε πειράζω, μωρέ, σε πειράζω, μωρέ. Πάλε βάλει το πα στον μπάγκο. Δεν ακούμπησε πουθενά. Ναι. Εγώ καθαρίζω τους πάντους. Ξέρω πως δεν είναι καθαρή. Δεν τελειώνει κακοποιημένον το ρημάς. Γιατί, από αλάτι. Έχει μόνο πες. Είναι από αλάτι που έρθει και μέσα. Παραγγείλεις το τηγάνι το, πώς το είπες. Αυτά είναι, αυτά είναι. Το black, πώς το λέμε, black. Εσού ξέρεις. Μια δουλειά, you had one job. One job he had, only one. Όχι, ψέματα έχεις πολλές. Ξέρεις το you had one job, εγώ. Είναι ένα meme στο ίντερνετ. Meme, είναι κορί. Ναι, ακόμη πάρα πολλά. He had one job, είπα το χθες και έστω ότι αν είμαι μόνος σου. Ακόμα είναι όποια είναι. Το θέλεις να πεις, είναι χωρίς πιο. Δεν χωρούσε πιο μπριζόλες. Χωράει, αλλά επειδή το τηγάνι αυτό δεν είναι super duper, στα άκρα έχει χαμηλότερη θερμοκρασία. Αλλά το άλλο είναι το super duper, πού θα το παραγγείλεις, όταν θα το παραγγείλεις? Όταν το παραγγείλω και είναι super duper, θα βάζω, θα δοκιμάσω. Κουράζεσαι και εσύ να ψουμνίζεις που το έχεις φαίνεται όπως εγώ. Ναι. Και μεγάλη είναι εκτό εγώ. Τώρα γιατί είπα έτσι. Έτσι. Έχω όρεξη. Θέλεις χελογκρέσκορη? Και σωρά. Mm-hmm. Βάλες timer. Okay. Ανάμουρε. Βάλες timer. Yes.
Wow, αυτό θα πει professional. Θα γίνει medium rare. Έτσι. Το τυρί είναι ψηθήκε. Όχι, πόμε. Είσαι και σε ένα θύμα με παρασύρθηκε στην Carnival. Κοίτα, άμα το ανεβάσεις μπορείς και περισσότερο γνώση όταν αυτό το θυμάμαι. Ναι, να μας πούνε κάνουμε λάθος. Μπορεί να μας πούνε και αυτό το μαντέμι το εμαγείο δεν κάνει για πληρωγιά. Ναι, γι' αυτό ναι, αλλά έχεις τρεις ημέρες που σου είπα πιάστο. Ποιο. Όχι, μια, εχθές. Εχθές. Μα βρίζει το κακό μέρο και μετά δεν ξαναβρίζει με τίποτα. Γιατί. Γιατί έβαλα πολύ. Έφαγε πολύ. Εντάξει. Τα παιδιά μας έχουν έναν ιδιαίτερο τρόπο να περιγράφουν πόσο πολύ τους αρέσει το φαγητό. Φούσκωσα, θέλω να τα μετώ. Γιαμί, γιαμί. Δεν είπα ότι δεν μου άρεσε. Ναι, μωρό μου, το ξέρω. Και τώρα να βρούμε και τα μαλλιά σου καπνούς και δικά μου. Ανοίξε μέσα να μπει αυτό και κάνει και σκόνη ό,τι πρέπει. Και μετά διαρωτάτε που κοιμούμε τον αναπνευστήρα. Νομίζω είναι εντάξει. Τι λέει το ρολόι τώρα που είναι να βάλει να σε κουράσεις. Να βάλω να βάλω. Να βάλεις και το αλουμίνιον. Αλουμίνιο φαρτάμι. Ναι. Γελούσε ο κόσμος που είπα, είμαστε πατριαρχική οικογένεια, τα ρούχα τα πλύνει μόνο ο πατέρας. Πώς το πες εγώ. Εγώ. Εχθές γε μου, εν το είπα. Α, ναι. Εν το άκουσες. Του βάλαν γελάκια. Έλανε η Μαρία, κουρακά. Είμαστε πατριαρχική οικογένεια. Τα ρούχα τα πλύνει μόνο ο πατέρας. Θα σου βάλω πολύ κρέας, ολόκληρο. Μάλιστα. Α, κλείσε το. Ναι, δεν πιο που να πιστεί. Τούτη με τσάγια λόγη. Με καθόλου από τον τρόπο. Έβαλε σχόλιο του Άιμα. Α, γιατί τα βάλεις με το σημαντικό, κύριε. Ποιος, γιατί τα βάλεις μες στην ασημόπολα. Για να μην είναι παιδί. Ασημόπολα που δεν ανήκεις εσύ, είσαι ασημόπαρτο. Για να ξεκουραστεί και να μην κυλιώνεις. Και μετά που είναι έτοιμο και το τυρί μας. Συνεχίζω να ανοίω και γίνω τυμό. Αυτά είναι. Αλλά υποσχέθηκε θα παραγγείλεις το μαντέμι. Ναι. Πού είστε χάνε μας το μέσα πράγματα. Θα δοκιμάσω και εγώ λίγο τέτοια. Βεβαίως θα δοκιμάσεις και έχω να πω ότι δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση, είναι δωρεάν διαφήμιση. Έχω να πω ότι αυτό είναι ρίπα από τη φάρμα Ελατσόνα. Δοκιμάσαμε διάφορα, αυτό είναι το καλύτερο. Και είναι τοπικής παραγωγής. Να μου γράφει πάνω ότι είναι το πανεσκού της Θεσσαλίας. Την άλλη φορά το έκανα δύο, το έκανα κάνω 2,5, αλλά το φοβάμαι να μην στο σπίτι. Γιατί και μου αλλάζει τη συνταγή που πέτυχε. Να μην στο σπίτι, να μην. Ναι, ναι, δύο, έτσι κι όμως. Δύο το έκανα, να πιάσω το πιο μαλακό εγώ, τι είναι που είσαι που είναι. Είχατε πει ότι θα είναι medium. Έτσι είχαμε πει, αλλά το βλέπεις τώρα το κάνει well done, ναι. Όχι, δεν είναι well done. Τώρα πρέπει να βγάλω το μπαμπά. Αφού είναι... Άλλα 2 λεπτά, Νικολάκη, άλλα 2 λεπτά. Όχι. Μην πειράζεις η δουλειά μου, σε. Εννοώ να βγω λίγο από κάτω. Δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να είσαι από κάτω. Βλέπεις απλώς το μαντεμένιο και αυτό βλέπεις. Ναι, αυτό. Πώς που πάω να το κάνεις. Όταν έρθει και όχι θα το κάνει. Μας δεν είναι. Ένας είναι ο μάστρος του μαϊρέματος του είναι στιγμή. Και το τυρί ψήνω. Είναι τώρα μύτιο, θα μου βάλει τώρα. Πού το ξέρεις πως είναι τώρα μύτιο, με έκοψες το γύρο στο κρεμμύτιο. Επόμενο στάδιο Νικολάκη να πάρουμε θερμόμετρο. Ναι, εγώ είπα το να πιέ θερμόμετρο. Είπα το να παραγγείλει θερμόμετρο, αλλά λέμε αυτό. Εσύ θα προσπάσουμε και με άλλο λάδι. Το τυρό εννοείς. Όχι, με άλλο λάδι. Τι λάδι. Γιατί το ελαιόλαδο πρέπει να καίγεται πιο γρήγορα από τα σπορέλαια. Όχι, θα βάλεις σπορέλαιο. Αν βάλεις σπορέλαιο, πας στη γύρμα. Αυτή έχει περίπτωση να φάω. Καλά. Έλεος δηλαδή, να βάλεις σπορέλαιο νύχι. Είναι... Είναι το σπορέλαιο. Κάτι παλιόλαδα. Εμείς που κάνουμε κάτι από την τρόμη της πράγματα. Κάπου να βάλεις σπορέλαιο με σπορέλαιο παλιόλαδο. Είναι το σπορέλαιο. Το σπορέλαιο είναι λάδι που έρχεται από τις πόρες. Αυτό κάνουν από το...
αφέλεων και είναι κατώτερης ποιότητας λάδια. Πολύ βλαβερά για τον οργανισμό, για εμάς που κάνουμε καρνιβόρο, να βάλεις πορέλαιο. Πού θέλω. Για το ψήσιμο είναι μόνο, φεύγει αυτό. Δεν μου φεύγει. Παγώνει. Εγώ είναι να έχω αλλεργία να βάλεις πορέλαιο. Καλά, δεν θα πω. Δεν θέλω να μπεις πορέλαιο εδώ μέσα. Μάλιστα. Οπότε άλλο. Εντάξει. Αν θέλω εδώ το κόφτω. Μετά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Αυτά είναι. Πολύ ωραία. Έμαθες ποιος την είπε την... Ο Ντύρος Ηλιόπουλος, τον Ατσίτα. Ένα το μάθει, θυμηθείς. Να και το φαίνει. Να σχολιάσω ότι οι πορτές κουζίνας έμειναν ανοιχτοί και μύρισαν το σπίτι καπνούς. Να σχολιάσεις. Ότι οι πορτές κουζίνας έμειναν ανοιχτοί, contrary to my... αντιθέτως στις παρακλήσεις μου, και έχει μυρίσει όλο το σπίτι. Σκοπίνεται. Οι πόρτες κουζίνας μόνο μου έμειναν ανοιχτοί και όλοι αυτοί κάψα πήγε σε όλο το σπίτι. Ωραίο το τυρί μας είναι... Ναι, για να μπει η αφρικανική σκόνη. Καλή σκέψη. Είναι η γραβιέρα αμφιλοχίας με φέτα και λίγη ρίγανη. Είναι αυτό μόνο. Αρχίε μια καλή σκέψη να τελειώνουμε το φούρνο να γλύνουμε. Είμαι λίγο αυτιστική, έχω λίγο νοσηλεύω. Λοιπόν, Νικόλα! Έλα να δούμε τι τέλος το έκαμε. Και τούτο γίνε. Έχει καλύτερο μαχαίρι με το Βικτόνιο Νόξο. Ναι. Έχει, α. Νικόλα! Έχει το εξαφανίζεις. Δεν σου το εξαφανίζω, σου το φύλαξε. Ίσως σου το έχω φύλαξει εδώ πέρα, περίμενε. Έλα από δά! Εδώ. Έλα να δούμε πώς το έκοψε. Πώς έγινε από μέσα. Καλό δεν είναι. Σιγά ρε παπά. Είναι medium ρε αρέτο. Δεν είναι πολύ medium. Έφαγες μία φορά medium rare και έγινες ειδικός. Δεν είναι πολύ medium. Το άλλο ήταν πολύ κόκκινο από μέσα όμως. Ποιον άλλο αγαπή μου. Το άλλο που έχουμε φάει στο άλλο εστιατόριο. Α, αυτό είναι το εστιατόριο το δικό μας. Όχι, μια χαρά είναι. Όχι, δεν είναι. Τώρα περίμενε να κόψεις το άλλο το οποίο να φύγει το πιο λίγο. Περίμενε. Πάτω σε αυτό το δεύτερο. Εγώ θα φάω το δεύτερο. Γιατί γίνει πιο λίγο το δεύτερο. Εσύ θα φας κανένα. Εσύ να φας το δικό σου το φάει. Λίγο εννοώ. Εντάξει, σου δώσω εγώ. Τρία, τέσσερα. Αυτό εννοώ, όχι όλο. Άμα σου αρέσει να σου φτιάχνουμε και εσένα, γιατί σου έχω φτιάξει πολλές πρεσβριζόλες και να τις εφαγείς. Πού τον πώς είναι. Μια χαρά είναι. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο ωραία. Ναι, είναι πιο ωραία. Θα το φάμε ο Νικόλας και εγώ αυτό. Εσύ θα φας το άλλο. Εγώ. Όχι, μπαμπάς. Γιατί, για να τιμωρηθεί. Ναι. Επίσης που άφησαν ανοιχτές τις πόρτες και γέμισε όλο το σπίτι καπνό. Δεν πήρε θερμόμετρο, γι' αυτό. Α, που δεν πήρε θερμόμετρο. Ρε, μάθαμε και τα θερμόμετρα, αν μπορώ. Έμαθες και τα θερμόμετρα. Ναι. Έλα να πας ένα κομματάκι, Νικόλα, να δούμε. Έλα να πας ένα κομματάκι. Νικόλα, Τέλειο. Τέλειο, ναι. Ωραίο. Παπά. Ναι. Αγκαλιά. Δεν θα πω σε κατηγορούμε να αγκαλιάζουμε σε κιόλας. Ευχαριστώ, πράγματι είναι ωραίο, ευχαριστούμε. Θα ξαναψήσω εγώ μπριζόλες, μόνο με βάζε. Θα ριμπάει. Ναι. It's a deal. Βλέπετε εδώ πέρα ότι ο πατέρας σου δεν είναι ακριβώς carnivore, τρώει και σαλατά. Είναι και το βορ. Αλλά από αυτό. Και εκεί, εκεί. Από αυτόν το τυρί δοκιμάσες. Το ψημένο στο φούρνο. Έχω δοκιμάσει, αλλά δεν μ' άρεσε πολύ. Σ' άρεσε πολύ. Σ' άρεσε λίγο. Τα φιλετάκια σου τι λένε εσένα με μανιτάρια, με περίγες και τέτοια και ρύζι. Να, θα φας την μπριζόλα, να αλλάξουν. Καλή όρεξη. Ας είναι να τρως από αυτά που σου κόψα μικρά κομματάκια. Ναι, να τα. Ναι.
Επίσης αυτό το κρέας το τρώμε μόνο μόλις ψεθεί. Μετά έχει πάρει πολύ ψηλή θερμοκρασία στο τηγάνι, εντάξει με κόκκινο, το αφήσουμε όμως μετά με ένα αυτοί βακτερίδια, τρώμε κόκκινο, κοκκινίλα. Ναι. Κοιτάξτε, κοίτα. Εννοώ, ρίξουμε λίγο. Όχι, δεν θα σε ρίξω λίγο. Γιατί? Όσο και αν προσπαθείς. Θα το τέτοιο. Αφού είπαμε ότι... Θα το ανεβάσεις. Αυτό είναι το βίντεο. Αυτό είναι το βίντεο που κάνεις τώρα, θα το ανεβάσεις. Ναι, μάνα μου. Ένα βίντεο στο οποίο έκανε voice reveal ο πατέρας σου. Ναι, μην δείξεις τον μπαμπά. Όχι. Έκανε voice reveal, έκανε hand reveal, έκανε arm reveal. Αυτά είναι. Μην τον δείχνεις. Γιατί, να μας τον βλέψω. Δεν θα βρεθεί καμιά να τον κρύψω να τον δείξω. Δεν μου ανησυχείς. Εγώ θα τον κρύψω. Σε κρύβει. Σε θυσιάζω. Θα μην είσαι το θυσιάζω. Μου μην βάζεις το φάι σου. Εννοώ. Όχι, εγώ δεν είμαι να θυσιάζω. Με θυσιάζω. Δεν μπρέει πολύ ωραίο. Μου λες είπε μια φορά ρε Νικόλα στο χαλάνδρι. Στο μαύρο αλάτι. Ναι. Και μας έφεραν ένα... Τι ήταν και που γιορτή, τι ήταν. Ήταν με την γραβιέρα και μας άρεσε. Γιορτή ήταν. Και επειδή εγώ την έψηνα μέχρι τότε τη γραβιέρα στο Air Fryer, μου λέει ο πατέρας σου, έγινε έψηνα στο φούρνο. Είχε δίκιο. Ναι. Έχω ότι και οι άντες μπορούν να έχουν δίκιο. Μάλιστα. Πλικ, πλικ. Αυτά είναι. Τι ρε είναι, θέλεις. Τέλειο. Γεια σου το εσύ τούτο. Το τελευταίο. Κι άστο με νόμο. Αν δεν θες. Σ' αρέσουν αυτά. Ξέρω ότι σ' αρέσει.